Και πάλι στα δικά μας, νύχτα κόλαση ήταν η χθεσινή για τους κατοίκους της περιοχής Λιβάδη στην Κεφαλονιά. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή πήρε γρήγορα διαστάσεις και έφτασε δίπλα από τον οικισμό, θέτοντας σε συναγερμό την πυροσβεστική. Όμως τώρα, πριν από λίγη ώρα, όπως θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς, ξέσπασε νέο μέτωπο στο νησί. Νίκο. Καλησπέρα, Λίνα. Είχαμε τρία μέτωπα φωτιάς μέσα σε λίγες ώρες από χτες το βράδυ μέχρι και αυτήν την ώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και κυρίως στην περιοχή του Λιξουρίου. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Ζόλα. Εκεί επιχειρούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού αλλά και οι ενισχύσεις οι οποίες είχαν φτάσει από την περιοχή της Πελοποννήσου για να αντιμετωπίσουν τις άλλες δύο φωτιές που είχαμε χθες το βράδυ. Και επιχειρούν επίσης και εν αέρια μέσα ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη Πετσετέλ. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες λένε ότι το έργο της κατάσβεσης προχωράει καλά. Ωστόσο, ήταν μια πολύ μεγάλη νύχτα αγωνίας η χθεσινή για τους κατοίκους στο Λιβάδι της Κεφαλονιάς, στην περιοχή του Λιψωρίου. 6 με 7 μποφόρ αέρα ενίσχυσαν την φωτιά και έσπρωχναν τις επίρνες φλόγες προς το χωριό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο νησί έδωσαν τα πάντα προκειμένου να μην απειληθεί το χωριό και να καταφέρουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από την κατοικημένη περιοχή μέχρι να ξημερώσει. Οπότε είχαμε στην περιοχή και τα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη Πετσετέλ, δύο Καναντέρ και ένα ελικόπτερο, τα οποία συνέδραμαν τα μέγιστα ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Ταυτόχρονα να σου πω ότι χθες το βράδυ είχαμε και ένα τρίτο μέτωπο φωτιάς πάλι στην περιοχή του Λιξωρίου, στην περιοχή Σπαρτιά, όπου και εκεί έδωσαν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. Σε ευχαριστώ πολύ.